Από τις 25 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκου, με επίγουσα δημοσίευσή του, άλλαξε τις οδηγίες φύλαξης συντήρησης του εμβολίου της εταιρείας Pfizer. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πλέον... Επιτρέπεται η μεταφορά και η αποθήκευση μη αραιωμένων κατεψυγμένων φιαλιδίων του εμβολίου Pfizer-BioNTech COVID-19 σε συμβατικές θερμοκρασίες, τις οποίες λειτουργούν οι κοινοί φαρμακευτικών προϊόντων, και συγκεκριμένα για περίοδο έω δύο εβδομάδων. Αυτό αντικατοπτρίζει μια εναλλακτική λύση για την έω τώρα ισχύουσα οδηγία που καθορίζει ότι η αποθήκευση των μη αραιωμένων φιαλιδίων θα πρέπει να γίνεται σε καταψύκτη εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία μεταξύ μείων 80 βαθμών Κελσίου έως και μείων 60 βαθμών Κελσίου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, η τροποποίηση αυτή προέκυψε όταν... Η Pfizer υπέβαλε δεδομένα στο FDA για να υποστηρίξει αυτή την εναλλακτική θερμοκρασία για μεταφορά και αποθήκευση. Αυτή η εναλλακτική θερμοκρασία για μεταφορά και αποθήκευση των μη αραιωμένων φιαλιδίων είναι σημαντική και επιτρέπει τη μεταφορά και αποθήκευση των φιαλιδίων κάτω από πιο ευέλικτε συνθήκε. Η εναλλακτική θερμοκρασία για μεταφορά και αποθήκευση θα βοηθήσει στην ανακούφιση του βάρου από την προμήθεια εξαιρετικά χαμηλού ψυκτικού εξοπλισμού για χώρου εμβολιασμού και θα βοηθήσει στη διανομή εμβολίων σε περισσότερε τοποθεσίε. Η απόφαση αυτή του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα του εμβολιασμού με το συγκεκριμένο εμβόλιο, αφού πλέον αφενό δεν απαιτείται βαθιά κατάψυξη και συνεπώ συγκεκριμένη διαχείριση τη ψυχρή αλυσίδα. Αφετέρου δίνεται το χρονικό περιθώριο ώστε να μην χάνονται οι δόσεις και κυρίως να μην αντικαθίστανται ευκαιριακά τα χαμένα ραντεβού, δημιουργώντας έτσι τρύπε στην προτεραιοποίηση Τη λίστα των εμβολιασμών. Πρακτικά αυτό σημαίνει πω οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο τη Pfizer μπορούν τώρα να γίνονται ταχύτερα και ευκολότερα.